Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε διαφορετικά partials αρχεία για την κεφαλίδα και για το sidebar. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στο φάκελο της εφαρμογής μας, να μπούμε μέσα, να ανοίξουμε το app, views και να δημιουργήσουμε ένα φάκελο με το όνομα partials. Ωραία. Τώρα ας ανοίξουμε το Notepad++ και ας κάνουμε ένα νέο αρχείο με το όνομα header. .html.erb και ας πάμε να τα αποθηκεύσουμε στον φάκελο partials. Ας πάμε να κάνουμε ένα αρχείο ακόμα, το οποίο θα το αποθηκεύσουμε και αυτό με το όνομα κάτω παύλα sidebar.html.erb. Τώρα πάμε στο layouts, το οποίο βρίσκεται στο app, views, layouts, ανοίγουμε το application και παίρνουμε από την κορυφή μέχρι και πριν από το end of content, θα κάνουμε control X και θα κάνουμε επικόλυση μέσα στο header. Πηγαίνουμε στο application και γράφουμε 100% ίσον κενό render κενό φτάκια partials slash header και πάμε τώρα να το κλείσουμε και να το κάνουμε μια αποθήκευση. Το ίδιο θα κάνουμε και το sidebar. Πάμε τώρα να προσθέσουμε ένα ακόμα render κάτω από το end of content. Αλλά αυτή τη φορά θέλει για το sidebar. Κάνουμε ένα save all. Πάμε τώρα στο site να κάνουμε ένα reload. Όπως βλέπουμε όλα λειτουργούν. Και τώρα θέλουμε να πάμε να κάνουμε το block με τις κατηγορίες μας. Ωστόσο θέλουμε να το κάνουμε δυναμικό, οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Πηγαίνουμε στο app, στο controllers, μετά στο application controller, σβήνουμε τα δύο σχόλια τα οποία δεν μας χρειάζονται και πάμε από κάτω και θα δημιουργήσουμε ένα helper έτσι ώστε να είναι global
η μεταβλητή και να την παίρνουμε μέσα στο block method categories. Helper, κάτω παύλα method. Και ενώ άνω κάτω τελεία all categories. Τώρα πάμε να κάνουμε και ένα action με το all categories, έτσι ώστε να δηλώσουμε τη μεταβλητή. Def all categories και από κάτω παπάκι categories κενό ίσον κενό category all. Το category θα πρέπει να είναι με κεφαλαίο και το κάνουμε end και τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα save. Τώρα πάμε στο sidebar και πάμε στα categories και αφήνουμε μόνο το UL που είναι το unorder list. Και σβήνουμε αυτά. Και ας γράψουμε μέσα ένα loop έτσι ώστε να μας εμφανίσει τα categories. Πάμε να κλείσουμε την επανάληψη μας. Και ας το αποθηκεύσουμε.